Μαμά δεν είναι χείρα. Εγώ παντρεύτηκα. Η χείρα είναι σπίτι μας. Τώρα δεν έχω τον παπά σου. Και που τον είχες εμάς έκανας παρέα πάλι. Δεν ξέρεις πόσο καλός τώρα που πας. Ούτε έγινε καλός με τα θάνατο. Δεν ξέρεις εσύ. Έτσι μου ερχόταν τη βασανίσιμη μέρα την πουτάνα, πει τι είναι αυτό που ξέρει και δεν το λέει τόσο. Ήρθαμε στην Αθήνα. Εγώ είχα κατά νόημα να γίνω κάτι πολύ σπουδαίο. Της μάνας μου το όνειρο ήταν να μείνουμε στη Λάρισα, να γίνω σουβλατζής. Φαλακρός. Πάντα όταν λέμε παλικάρι στην Ελλάδα, ενώ ένα κοντό, φαλακρό. Σουβλάκια να πουλάει. Η μάνα του να είναι άρρωστη, αυτό είναι κανόνα. Είμαι ανάρρωστη. Και γιο ο σουβλατζή, κλείνει το σουβλατζή και πάει στο νοσοκομείο και λέει: Μάνα, σου φέρα σουβλάκια. Αυτό είναι το όνειρο τη μάνα. Αν όχι ο σουβλατζή, τουλάχιστον δημόσιο υπάλληλο. Και πάντω φαλακρό, καμπριολέ. Ήρθαμε στην Αθήνα, πιάσαμε ένα τριάρι. Τι τριάρι, αυτό το σπίτι ήταν μόνο χόλι. Έπαιρνε σε ένα χόλι μεγάλο, που είχε ένα άλλο μικρότερο χόλι. Ένα χολάκι και ένα χόλι καμπινέσεις. Στο μεγάλο χόλι εξαπαιδεύει στις πόρθες, στήχεται την τυβανομπάρο και από αυτού η χείρα, σκοπιά. Φεύγεις, ήρθες, πού πας, τι νέα, τι νέα, τι νέα, τι νέα μαμά, στο καμπίνευε να πας στο καζανάκι. Μόνο στο ταξίδι του μέλητος έλειψε η μάνα μου και είμαι σίγουρος πως ακόμα μου το κρατάει. Δεν θα την δω λοιπόν εγώ ποτέ την Ιταλία. Πόσο ήθελα να πάω στην Ιταλία. Τρία από όλα τα κράτη κανένα να μην μ' αρέσει, μόνο η Ιταλία. 8 μήνες παντρεμένοι να προσπαθούμε να ανακρύψουμε τρόπους να κάνουμε έρωτα στα μουγκά. Και μουγκή βγάζω και μια κραυγή στο τέλος. Εμείς ούτε αυτή. Τα πόνα μένα στον άλλο. Και ξερός μου λίγη γυναίκα μανόητη. Και μια φορά ξεχάστηκα εγώ και λαχάνιασα. Ανοίξε την πόρτα, τι έβαλες αγόρι μου! Τι έγινε! Τίποτα μαμά δεν έγινε, κάτι πήγε να γίνει αλλάστρα μπαστούρια. Αναγκαστήκαμε, βγήκαμε στην παρανομία. Χειμώνα καιρό να κάναμε έρωτα στην παραλία, στα καβούρια. Γραμμοτσακιστήκαμε στα φράχια, γυρνάγαμε κάτω μακελεμένοι. Έπαιρνε το μισθό, το μισό μισθό, τον έδινε στα ξενοδοχεία, στον αμόνι. Μου χαμογέλαγε πονηρά ο ρεσεψιονίστας, νόμιζε πιάνω πρέσβη γυναίκα, ξένο γαμό. Τι θα γίνει άλλη γυναίκα μου, έτσι θα πάει η ζωή μας. Και τι έχει, λέω. Πώς τον έχει τη μάνα σου, λέει. Τι να κάνω, έχω στον άντρα της. Γιατί εγώ τον έχω, μου λέει. Μην με πιέζει κι εσύ. Αν δεν σε πιέσω, μου λέει, θα πρέπει να φύγω. Πού θα πας. Θα υπάρχουν και σχέδια άντρες χωρίς μάνα. Δεν υπάρχει κανένας. Κάτσε. Με έβλεπε στεναχωρημένο η μάνα μου. Ερχόταν. Σε πικραίνει αυτή η γυναίκα χώρα. Όσο ζήκα εγώ μες τη χαρά σου. Όχι ρε μα δεν έχεις γυναίκα, δεν ξέρεις εσύ. Ξεκινάγαμε ακόμα καμιά ταβέρνα από τη γυναίκα. Ερχόταν η μάνα μου από μέσα με την πίκρα στο στόμα. Και την παντόφυλλα, φράστα, φρούστα, φράστα. Πού πάτε! Μετανάστες, μαμά, φέρε. Πού να πάμε, ρε μάνα, σε μια ταβέρνα θα πάμε. Μόλι σας τα πάτε. Όχι, μαμά, θα είναι και ένα άλλο ζευγάρι. Α, και αυτή μόλι το ρωτώ. Ποιο μαζί είναι μόνοι, ρε μάνα. Χωρίς τη μάνα, την άνθρωπο, σαν γόρι. Γιατί δεν της μιλάς σε άλλη γυναίκα μου, τι να της πω. Ό,τι και να της πω, έχει τα δύο κατενικοί τα επιχειρήματα. Σ' αγαπώ, εγώ μη σ' αγαπώ, δεν ξέρεις εσύ. Πες της ότι είμαστε αντρόγυνο. Ότι κάποια στιγμή ήθελα να μείνω και λίγο μόνη μου σπίτι. Πήγαινε του τόπου. Μαμά, και εκεί ήθελα να μείνω και λίγο μόνη μου σπίτι. Δεν την πειράζω, αγόρι μου. Στο τυφανοπάλο, κάθε μου άλλη μέρα. Θέλετε να αλλάξω το τυφανοπάλο. Ρε μαμά, μπορεί να θέλω να κάνω ένα παιδί. Παιδί! Ακόμα δεν πει αυτοκίνητο, παιδί να κάνω. Μη σε ξεμυαλίζει αγόρι με αυτή τη γυναίκα. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα για παιδί. Και αν έρθει εκείνη η ώρα, πρώτη εγώ θα σου το πω. Ότι είναι μια συγκεκριμένη ώρα, α πούμε, 9 και 10 το Σαββάτο, που σηκώνεται μια μάνα και δίνει την εντολή. Παιδί! Και εμείς πάμε και του κάνουμε. Μα βρίζαμε μέρα με τη μέρα. Μέσα σε 3 χρόνια ήμασταν 3 μελαγχολικοί. Τρώγαμε αμίλητη, κοιμόμασταν αμίλητη
και αρχίσαμε να πίνουμε τα πρώτα χάπια. Μισό ταφό ή ένα λεξοτανή. Τα πλούτη δεν φέρνουν την ευτυχία, η μάνα μου. Το ξέρω, μαμά, αλλά μπορούν να φέρνουν ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα, αν βλέπω όμως τη συνέχεια. Τι να σου κάνω, πες την παπαρίγα, να μεγαλώσει σύνταξη του πατέρα σου. Ο εμφύλιος τελείωσε. Και τι έκανε ο παπάς στον εμφύλιο? Τίποτα, κοίταζε. Λίγαδαν τα μάτια μας. Ποιος θα μας αποζημιώσει μαζί με αυτά που είδαμε? Ο εμφύλιος τελείωσε, ο εμφύλιος άρχισε μέσα στο σπίτι μας. Οι πόρτες κλείναν μία πίσω από την άλλη. Παμ, πουμ, παμ, πουμ. Εγώ σαν ένα παχαίρο, γιατί έτρωγα δυο φορές. Μία με τη μάνα μου, μία με την Κίκη. Χωρίσαμε και τον ύπνο, μια στον τυφωνοπάλο με τη μάνα μου, μία με την Κίκη. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι έκανα με τη μία, έκανα και με την άλλη πια. Ώρα να τα μαζεύω και να φεύγω, είπε η γυναίκα μου. Έπαιξα και έχασα. Σε κέρδισε αυτή η άλλη, το κορίτσι με τα μαύρα. Η μάνα μου. Πήγε και της το είπα, μαμά, λέω να χωρίσω. 3 χρόνια θέλω να σου το πω, αγόρι μου, και το καταπεί. Ρε μάνα, δεν μείνω μόνος, θα έχεις εμένα. Σε θα αφήσει ο έγκυος, μαμά. Τι το κάνω εγώ το σπέρμα μου, πήγαινε τους σε μια τράπεζα. Αυτό και έκανα. Κουβαλιόμουν σε μια τράπεζα σπέρματος, κατέθετα το σπέρμα που δεν έγινε παιδί με την Κική και έφευγε. Ένας μαλάκας που πρόσφερε κοινωνικό έργο. Η μαμά συνήθεια. Για 3 μήνες όμως, γιατί σταγίζαμε για 3 χρόνια όλα τα νοσοκομεία έφαγαν ακάρα κτηνοβολία και τη μάνα μου δεν έμενε μόνη της πίσω από τα μηχανήματα, αλλά και συνέχιζα να βγούμε. 2 ηλίθιοι να βγάζουν αναμνηστικές ακτινογραφίες, τις οποίες κρεμούσε η μάνα μου στο σαλόνι και τις έδειχνε στις φίλες της. Είδες πως μοιάζει τα κόκαλά μας, όλα τα κόκαλά μου που μέναν τα πήγαν. Ρε μαμά, δεν αντέχω, θα τρελαθώ. Φύγε μου, λέει, αγόρι μου, προσπίδε. Κατεβήκαμε στην Προκυμαία κάτω, στο λιμάνι. Πολλά καράβια τα σειρά. Όλα πηγαίναν προς τα κάπου. Και όλα τα καράβια πάντα πηγαίναν προς τα κάπου. Άλλο είχε μέσα τη ζωή που θέλω να κάνω από παιδί. Άλλο είχε το παιδί που δεν κάναμε. Άλλο είχε μέσα την Κίκη που χώρισα. Κάθε φορά προσπαθούσα να πω σε ένα καράβι δικό μου, η μάνα μου, θα πετά. Εντάξει, μαμά. Εντάξει, μαμά. Θα μπω εκεί που θες εσύ. Το ξέρω πια πως αυτό είναι το καράβι μου, χωρίς ζωή, χωρίς Κική. Γεμάτο ενοχές και ψέματα. Πώς γίνει καμιά φορά ο άνθρωπος από την πολύ